Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Στο δεύτερο εξάμηνο του 2018 αναμένεται τελικά η εναρμόνιση των αντικειμενικών αξιών με τις εμπορικές αξίες των ακινήτων, γεγονός που επηρεάζει εκατομμύρια ιδιοκτήτες. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάρης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πραγματικά μετά από πάρα πολλούς μήνες υπομονή και αναμονή, φαίνεται ότι το νερό μπαίνει στα βλάκι και μέσα στους επόμενους μήνες, το δεύτερο εξάμηνο δηλαδή του επόμενου έτους, έχουμε την πολυθρύλητη εναρμόνιση των αντικειμενικών αξιών με τις πραγματικές. Το λέμε αυτό γιατί έχει αρχίσει πάρα πολλά χρόνια και είναι και μια εξέλιξη η οποία, όπως πολύ σωστά έπεσε, επηρεάζει πάρα πολλούς πολίτες. Επηρεάζει ουσιαστικά όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων με τη λογική ότι με βάση αυτές τις αντικειμενικές αξίες, με βάση τις αξίες αυτές, υπολογίζεται και ο ένφια. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα πέσουν τα χρήματα του ένφια? Προφανώς και όχι. Το στόχος της πραξιμότητας που έχει θέσει η κυβέρνηση παραμένει ο ίδιος, όμως αυτό σημαίνει ότι θα δούμε αλλαγές σε κάποιες περιοχές. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι σε κάποιες περιοχές οι αντικειμενικές σήμερα είναι πολύ υψηλότερες από τις πραγματικές και υπάρχουν σε κάποιες άλλες περιπτώσεις που η διαφοροποίηση είναι σχετικά μικρότερη. Να πούμε ότι η αλλαγή στις αντικειμενικές δεν σημαίνει ότι θα αλλάξουν συντελεστές παλαιότητας ή όλα τα άλλα στοιχεία εκείνα που επηρεάζουν την τελική τιμή του ακινήτου, την αντικειμενική τιμή, όπως για παράδειγμα το ύψος, το όροφος που βρίσκεται, το αν είναι σε γωνία και μια σειρά από άλλα στοιχεία. Αλλάζουν όμως αυτό που λέμε οι τιμές ζώνης. Είναι οι βασικές τιμές αναφοράς που δείχνουν σε ποιο οικοδομικό τετράγωνο βρίσκεται το ακίνητο, από ποιους δρόμους περικλείται. Με βάση αυτό είναι η βάση αναφοράς η οποία και θα αλλάξει. Και πώς θα αλλάξει? Πλέον θα ληφθούν υπόψη στοιχεία όχι θεωρητικά αλλά πρακτικά. Θα ληφθούν δηλαδή στοιχεία με βάση τις τιμές των ενοικίων, τις τρέχουσες τιμές των ενοικίων, τις τιμές που γίνονται αγοραπολισίες, τις τιμές που έχει η Τράπεζα της Ελλάδος. Και η επιδίωξη αυτό να είναι μια δυναμική διαδικασία, να μην περιμένεις μετά 1, 2 ή 5 χρόνια για να αλλάξουν ξανά οι τιμές των ακινήτων. Αυτό να γίνεται ανά 6 μήνες, ανά 1 χρόνο, ώστε πραγματικά οι τιμές αυτές να έχουν στον βαθμό που είναι εφικτό βέβαια, αλλά μια λογική ανταπόκριση, ναι, με τις πραγματικές. Δεν μιλάμε για μια διαφορά 5 με 10% που ούτως ή άλλως είναι αναμενόμενη. Ο νομοθέτης δεν ξέρει έτσι κι αλλιώς την κατάσταση που βρίσκεται μέσα ένα σπίτι, για να έχει καλύτερα πατώματα από ένα, ναι, άλλο, αλλά τουλάχιστον να έχει μια τάξη μεγέθους με βάση την οποία να μπορεί να υπολογίσεις και υπολογίζεις, και είναι σημαντικό γιατί υπολογίζεις όλα τα φορολογικά κομμάτια. Είπαμε τον έμφυα, έχει να κάνει με το φόρο μεταβίβασης, έχει να κάνει με το φόρο κληρονομιάς, έχει ακόμα να κάνει και με τις τράπεζες, με το ύψος της αξίας του ακινήτου, το οποίο υπολογίζουν τράπεζες στα χαρτοφυλάκια τους. Οπότε αν και εφόσον γίνει, είπαμε αυτό με το δεύτερο εξάμεινο του 2018, θα είναι όντως μια σημαντική αλλαγή που μπορεί να φέρει και επιτέλους λίγη πολυπόθητη κινητικότητα στο κομμάτι των ακινήτων.